Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Περιπρές επιστρέφει για φινάλε. Εβδομάδας, λίγα λεπτά μετά τις 8 πήγαν από επειδή είναι 2 και 8. Εντάξει, τόσοσα, αλλά με μαρτύρησα. Λίγα λεπτά λοιπόν, μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί και ελληνική επικαιρότητα, γιατί αρχίζουν και κουνιούνται πράγματα. Δίπλα μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάθε φορά που έλεγα τις τελευταίες 2 εβδομάδες για τον προγραμματισμό της ΑΕΚ μου έλεγε περίμενα εβδομάδα μείνω Χιμένεθ, περίμενα εβδομάδα μείνω Χιμένεθ. Ο Τάσος τρώει το Χιμένεθ Ζέρβας. Φυσικά. Φαινότανε ότι θα καταλήξεις. Βοήθησε με να καταλάβω έτσι. Δηλαδή, ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Τι είναι αυτό που έβλεπες εσύ και δεν το βλέπα εγώ. Γιατί είχες όχι μια σιγουριά. Το έλεγε συνέχεια. Βρε κάτσε να μείνει. Ή διάβαζες καλύτερα τα ρεπορτάζ ΣΑΕΚ ή δεν έβλεπα εγώ κάτι στα γραφόμενα που είναι. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν μερικά κείμενα και από συναδέρφους. Οπότε όταν τα διαβάζεις και τους ξέρεις, καταλαβαίνεις κατά τον κοινό λίγο που το πάνε. Κοίταξε, έχω εμπιστοσύνη στο Λιμπερόπουλο, ειδικά, σαν τεχνικό διευθυντή. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που γύρισε ο Χιμένεθ στην ΑΕΚ, ήταν μια κίνηση, σε εισαγωγικά θα πούμε, μπάλωμα. Πάμε να βγάλουμε τη σεζόν. Δεν ήταν μια κίνηση που λες πάω να βασιστώ πάνω σε έναν άνθρωπο για να ξεκινήσω να κάνω προγραμματισμό. Δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική στο να μείνω Χιμένεθ ΝΑΚ. Γι' αυτό επέμενα συνέχεια ότι θα μου έκανε έκπληξη αν εξακολουθούσε να είναι στο σύλλογο. Από αυτή την άποψη. Ποδοσφαιρικά δηλαδή, να βασιστεί πάνω στο Χιμένεθ με τι. Ένας άνθρωπος που είναι κορεσμένος από το σύλλογο, φθαρμένος από το σύλλογο, δηλαδή ένα κεντρικό πρόσωπο ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει. Και κατάφερε να φθαρεί το σύλλογο. Φυσικά. Έβαλε και αυτό το λιθαράκι του αυτό. Η ΑΕΚ επέστρεψε το 2015 στην πρώτη κατηγορία, μετά από όλα όσα έγιναν. Από τότε οι μόνες χρονιές που έχει πετύχει κάτι είναι χρονιές με Χιμένεθ. Μία χρονιά άλλαξε προπονητή φέτος που την τελείωσε Χιμένεθ, αλλά τι να έσωζε. Μα γι' αυτό ακριβώς. Τι να έσωζε. Ήταν αυτό που λέγαμε και στην διάρκεια τη σεζόν, ότι είχε πέσει το κτίριο, έχει καεί. Πάνω από τις τάχτες τώρα ότι βγάλουμε. Και μία που είχε αλλάξει με τον Πογιέτ. Αυτή. Όλες οι υπόλοιπες είχαν κάτι για την ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον το project ΑΕΚ να δούμε τι θα κάνουν φέτος με βάση τον προπονητή που θα επιλέξουν, με βάση τα χρήματα που αν τελικά επενδύσουν πραγματικά στο κινήσεις. Ο κ. Μελιτανίδης, όλα αυτά που είπε σε αυτό το γεύμα του δημοσιογράφου που έκανε, που ουσιαστικά είναι μια συνέντευξη τύπου, απλά έχει φαγητό. Πολύ πιο φόρμα. Ναι, βραδινό. Ναι, μα τα ξέρουμε. Αυτή, έτσι. Τα έχουμε ζήσει κι εμείς αυτά. Γι' αυτό το λέω ότι το καταλαβαίνω. Μου κάνει εντύπωση οι επόμενες ώρες. Οι επόμενες 2 μέρες, ο τρόπος με τον οποίο καταγράφουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ τα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει μερίδα που το λέει ξεκάθαρο ότι ήταν πολύ άκομψο να έχει φύγει ο προπονητής και να κάνει πλάνα για την επόμενη χρονιά. Και επειδή όλοι τον ξέρουν, το Μελισανίδη, όσοι πήγαν εκεί. Και όσοι που δεν πήγαν τον ξέρουν. Ως ρεπόρτερ τον ξέρουν καλύτερα, δηλαδή το αλφα του καταλαβαίνουν τι σημαίνει και ο τρόπος του, ακόμα και η γλώσσα του σώματος που λέει ο λόγος. Κατάλαβα ότι έχει αδειάσει τον Χιμένεθ. Χωρίς να του έχει πει τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε για το Χιμένεθ και αυτά, έριξε μια σκιά πάνω από το Χιμένεθ και άρχισε να μιλάει για 15 λεπτά για το πόσο καλός είναι ο Λιμπερόπουλος και αυτό θα μας φέρει, αυτό θα κάνει, αυτό θα. Α, δεν έχουν αποφασίσει. Το οποίο είναι. Όχι, το άκομψο μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, νομίζω αυτές τις περιπτώσεις οι συναισθηματισμοί είναι λίγο δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Μαζί σου, αλλά. Με αυτόν τον άνθρωπο έχουν δουλέψει 3 φορές. Πάρα εγώ. Και πες Χριστή, φιλέ, άστο. Εγώ πιστεύω ότι άστο, ο τη μεριά του θεωρεί ότι πιο πολλά. Εντάξει, okay. Θεωρεί ότι πιο πολλά έδωσε άστο. Ο ίδιος στον Χιμένεθ παρά ο Χιμένεθ στην ΑΕΚ. Μαζί σου, δεν διαφωνώ. Αυτό το δημόσιο με ξένησε λίγο. Σίγουρα. Εντάξει, και ο Μελισσανίδης είναι ένας άνθρωπος έτσι ο οποίος είναι λίγο σκληρός. Να σου το πω διαφορετικά. Πράγμα. Δεν θα μου άρεσε να το δω αυτό σε ομάδα μου. Τέτοια. Γιατί δείχνει τρόπο σκέψης. Ναι. Γιατί μπορεί να γίνει και στον επόμενο. Σωστό. Από αυτή την άποψη. Σωστό. Όπως και πολύ σοβαρή ήταν η ατάκα για τον Αραούχο που λέει εσείς το δημιουργείτε το θέμα. Αραούχο, δημιουργώ, δεν δημιουργώ εγώ. Να φέρω τον Αραούχο, τι να του δώσω τι. 1 εκατομμύριο, όταν το αφάνι μου είναι οι χιλιάδες ευρώ. Που γι' αυτό δείχνει κάτι. Σου λέει ναι, παιδιά, εσείς τον θέλετε τον παίχτη. Αλλά εμένα η δικιά μου λογική είναι ότι το αφάνι μου στο budget
θα παραμένει χαμηλό σε σχέση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Κοίταξε, και αυτό νομίζω και ότι... το ξεκαθαρίζει. Ναι. Δεν αφήνει δηλαδή ίχνος, όχι αισιοδοξίας, ίχνος δημιουργίας άλλων θεμάτων διαφορετικών καταστάσεων. Σου λέει, όχι, εγώ αυτά θα δώσω. Όσον αφορά τον Μελισανίδη και την σκέψη του σαν ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, σαν μεγαλομέτοχος, του έκατσε τόσο καλά πέρσι που πήρε τίτλο, άσχετος από το πώς τον πήρε, που νομίζω ότι πλέον μπορεί να μιλάει και σε ύφος ότι κοίταξε, εγώ πήρα το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό που σας έπαιρνα... πήρα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, από αυτό που κανονικά με τον προγραμματισμό που είχαμε, μπορεί να το πέραμε σε 7-8 χρόνια. Το πήραμε στην πρώτη μας χρονιά, ναι, στη δεύτερη. Εγώ καταλαβαίνω. Μην ζητάτε, ας πούμε, έτσι. Όχι, ξέρεις, στο τέλος η κουβέντα θα πάει. Γιατί να πάρω κάτι και να δώσω 15 δραχμές budget, ενώ το έχω πάρει με 8. Ναι. Εντάξει, είναι αυτός η τακτική του. Σαν ιδιοκτήτη. Κοίταξε, είναι και τώρα που το ζούμε. Σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια θα θυμόμαστε ότι το τελευταίο πέρασμα του Μελισανίδη την ΑΕΚ της άφησε ένα πρωτάθλημα και ένα γήπεδο. Και ένα γήπεδο. Δηλαδή. Δεν τον έχω. Προφανώς κανένας δεν τον έχει και χαζό. Επομένως, μάλλον ρίχνει όλο το βάρος εκεί και ίσως ήταν και μπόνους στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέρσι δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αυτό με τη δήλωσή του ότι το πήραμε νωρίτερα από όσο υπολόγιζα. Ναι, το δήλωσε ο ίδιος. Επομένως, όταν θα γίνει πράγματι το γήπεδο του. Τότε ναι, ίσως και δούμε και από αυτό να κάνει κινήσεις και να βάζει χρήματα. Η όλη κουβέντα για την ΑΕΚ γίνεται διότι από νωρίς αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πώς θα πάει και το επόμενο πρωτάθλημα. Και το επόμενο πρωτάθλημα είναι γιατί έτσι πήγε το φετινό. Απλά στο φετινό είχαμε μια απορία για να δούμε το τι μπορεί να πει η καρδιά του πρωταθλητή. Που πάντα το βάζουμε στο τραπέζι, όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια και έχει ακόμα αρκετούς παίκτες από αυτή τη στόφα, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει όταν θα της έρθει η στραβή. Θα σου κάνει έκπληξη αν ξαναπάρει τον Ζουνίδη? Θα μου κάνει έκπληξη από τον Ζουνίδη. Δεν θέλω ο ίδιος, ας πούμε. Όχι, δεν νομίζω. Να ξαναπάρει. Αυτό, η γεύση που του έμεινε από τον τρόπο με τον οποίο όχι έμεινε. Τον άδειασαν γενικά. Θα πω από όλες τις απόψεις. Παικτικά, επικοινωνιακά. Δεν χρειάζεται να πω ούτε λέξη παρά. Ναι, ναι. Και λογικό είναι να το έχεις πράξει. Γιατί ήξερε που πηγαίνει, πρώτον, ήξερε τα οικονομικά δεδομένα σε ένα βαθμό, ήλπιζε ότι μπορεί αυτό να το αλλάξει, όχι να προκριθεί η ΑΕΚ Τετάρτη 28 Αυγούστου και 29 Αυγούστου να έρθουν οι υπερφύκτες των τριών πύρων, έτσι, αλλά να έρθει κάτι. Είναι και επικοινωνιακό, γιατί δεν το χειρίστηκε σωστά ίσως και ο τύπος που εντός εικών πρεσβεύει, ακολουθεί τέλος πάντων την ΑΕΚ. Γιατί ακόμα και όταν είχαν τα σημάδια ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης Μελισανίδης έχει αποφασίσει να βάλει το χέρι στην τσέπη, ένα δάχτυλο μόνο. Και ότι πάρει αυτό το δάχτυλο. Όχι να βάλω το χέρι μέχρι τις κάλτσες που λέει ο λόγος και να του σηκώσω όλα. Αλλά εκεί επέμενε η ονοματολογία, ο Ραντό για τον οποίο τον διαβάζαμε το καλοκαίρι, το διαβάζαμε τον Ιανουάριο. Το παιδί νομίζω έκλεισα σε ομάδα και έχει συμβόλαιο 1,3. Και τώρα βλέποντας το πώς έχει λειτουργήσει η ΑΕΚ, προσπαθώ να καταλάβω τι έκανε τον οργανισμό ΑΕΚ να κοινωνεί ότι μπορεί να ασχοληθεί με ένα τέτοιο παίκτη. Ίσως για να είναι και η επικοινωνία είναι ένας τρόπος να κερδίζει χρόνο. Ίσως ήθελαν να κερδίσουν χρόνο για να φτάσουν να περάσουν να λήξει η μεταγραφική περίοδος, γιατί ήξερα από την αρχή ότι θα πάρει χρήματα. Από τη μία λοιπόν υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία πάει και σε αλλαγή προπονητή. Πάνω που έψαχνα να βρω ποια ήταν η χρονιά που όλες οι ομάδες, οι μεγάλες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Άρα σαν να λέμε ότι δεν άλλαξαν προπονητή. Οι δύο που θα πάνε σε... ας πούμε, μέχρι τέλος από το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει με όπισθεν και ο Ολυμπιακός έχει βάλει ήδη πρώτη. Και δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν θεωρώ πρώτη για τον Ολυμπιακό τον ανανέωση τον Σαριφάτ. Τον Χασάν, συγγνώμη. Να τον κρατήσει, δεν τον κρατήσει. Αφού έτσι είπα, δηλώσανε, θα τον κρατήσουν. Τι έχει ο Χασάν? Χολέρα, Γιουγκάσα. Επιπέδου τώρα. Τέλος πάντων, δικό του θέμα είναι αυτό. Είναι μια κίνηση που κάνει με τον Βαλμπουενά, τον 35χρονο, που
Και έχει μια ακόμα κίνηση να κάνει τη Δευτέρα που λες, ας πούμε, ότι αν τυχόν όντως μείνει ο Φορτούνης που εμείς είπαμε και Τετάρτη προσωπικά εγώ ότι θα ήταν καλύτερο για τον παίχτη να φύγει. Θα ήταν καλύτερο για τον παίχτη, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Θα ήταν καλύτερο για τον παίχτη να φύγει. Και για τον ΠΑΟΚ νόμιζα ότι άκουσα. Και για τον παίχτη, ναι. Ναι, να τα βάλω σε μια αγωνιστική σειρά. Ότι μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη ο Ολυμπιακός θα έχει ανακοινώσει 1-2 παίχτες και ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει 1-2 απώλειες. Ναι, και απώλειες ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι στα πρώτα ονόματα αναφοράς, θα είναι στα πρώτα ονόματα αναφοράς μετά από χρόνια όταν θα κοιτάζει κανείς πίσω την τριετία 16-19 για τον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα. Ο καθένας στον τομέα του. Έτσι ακριβώς. Ο Βαρέλα με το χαρακτήρα που έδειξε τις δύο από τις τρεις χρονιές. Με τρία κύπελα και ένα ήττο τάθλημα. Και ο Σάχοφ, ο οποίος φεύγει, μόνο δείχνει ότι φεύγει, έχοντας βάλει 21 γκολ. 20 παιχνίδια, σε 20 παιχνίδια σκόραρε, σε 20 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ νίκησε. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Κάνιας έχει αποχωρήσει το συμβόλαιο του Λίκη τώρα. Τώρα. Για ναι. Κάντα μας λίγο λιανά. Γιατί να ξέρουμε για ποιους χαφ πήγε ο ΠΑΟΚ, παράδειγμα, να ξεκινήσει τον Ιούνιο την προετοιμασία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τεστ. Mm-hmm. Να πάμε να δω, βρες λίγο στον καλό μας υπολογιστή την ενδεκάδα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Για να δούμε με ποιους από αυτούς τους παίχτες, τις 18 ακόμα, θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τα 4 παιχνίδια που θα δώσει για να πάει στους ομίλους του Europa League. Του Europa League. Πού? Του Champions League, ναι. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει απώλεια και γιατί είπα αυτή την ατάκα ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, όσο νωρίς και αν είναι, νιώθω ότι έχει βάλει λίγο όπισθεν. Είναι διαφορετικό να έχει αποφασίσει ο ΠΑΟΚ ότι ξέρεις τι, αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα δω μήπως τους ανανεώσω, γιατί έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Και άλλο να είναι παίκτες που θα τους ήθελε, ειδικά νομίζω αν έναν από τους τρεις διάλεγαν, όλοι θα διάλεγαν τον Βαρέλα, χωρίς να έχουν κάτι με τον Κάνιας και τον Σάχοφ. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να τους αλλάξει όλους αυτούς, να αλλάξει δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της φουρνιάς του 2016, διότι από αυτήν πλέον, τη φουρνιά του 2016, θα έχουν μείνει ο Μάτος, ο Κρέσπο και ο Μπίσεσβαρ. Λοιπόν, είναι Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Μαωρίσιο, Σάχοφ, Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Καντουρί και Ακπομ. Mm-hmm. Λοιπόν, βγαίνει εκτός εξίσωσης ο Βαρέλα, ο Βιερίνια, ο Μαωρίσιο, ο Σάχοφ και βάζω και ένα ερωτηματικό, είδες κατευθείαν πήγες στο το χεράκι σου και ο Κέζωρας στον Καντουρί. Και όσον αφορά τον Πάγκο. Μιλάμε για 5 ποδοσφαιριστές. Και από τον Πάγκο, ο Ρέι έκτος, ο Ολιβέρα έβδομος. 7 στους 18. 7 στους 18. Και από αυτούς έχουν παίξει οι 6. Είναι οι 6 στους 14. Και παίρνουμε αυτό το παιχνίδι γιατί, κακά τα ψέματα, είναι το παιχνίδι ορόσημο. Είναι εκεί που ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του, όντας ο συν 6, το πάει στο συν 9, γυρίζει την κλειδαριά 2 φορές και σου λέει τώρα. Τώρα, άμα μπορείς, πιάσαμε. Έλα. Πάρε φορά και έλα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν έχει τελέσει διοίκηση του Σάχοφ, οκ, okay, αλλά νομίζω τώρα, αν βγάζαμε έτσι από ένα παράθυρο τον Ρασβάν Λουτσέσκου, θα τον βλέπαμε να λέει αυτό που λέει σε κάθε σύνταξη τύπου. Σεβασμός στο γκρουπ. Σεβασμός στο γκρουπ. Σεβασμός στο γκρουπ. Κάτι που τώρα, αν όντως φύγει και ο Σάχο, φυσικά δεν μιλάμε για τρελά τέτοια, γιατί τον Βάρελα τον έκανε έναν υπερδιπλασιασμό συμβολέου και δεν θέλησε να ανανεώσει και όλα και καλά. Και ο μάνατζερ του είπε ξεκάθαρο ότι θα ήθελε να προτιμήσουμε μια πρώτη σέψη. Μία στραβή πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και είπε ο μάνατζερ του ότι θα προτιμούσε να βρούμε μια πρόταση, να συμφωνήσουμε μια πρόταση με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι. Δηλαδή το να έχει χάσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο 19 του Πρίγιοβιτς και τον Βαρέλα. Από ομάδες οι οποίες τους τριπλασίασαν τους μισούς που είχαν στον ΠΑΟΚ. Να σου πω δηλαδή, κάτι, αν είναι να χάσω. Ο Πρίγιοβιτς έπαιρνε 1,5 και εκεί παίρνει 4. Έτσι, και ο έτσι. Βαρέλα έπαιρνε 550.000 και του δίνουν σχεδόν ένα 800-900. Εντάξει, οκ. Okay.
Αυτό. Στην ουσία, αν είναι σε ένα διαπραγματευτικό τραπέζι να χάνει από εξωαγωνιστικού παράγοντε που είναι τέτοιου είδου, είναι θεωρητικά θεμητό, α χάσω από κάτι που δεν είναι στι δικέ μου δυνατότητε. Αλλά νομίζω ότι η εποχή που ο ΠΑΟΚ φοβόταν είτε εσωτερικού αντιπάλου, είτε ομάδε οι οποίε μπορούσαν να του προσφέρουν καλύτερο περιβάλλον, ναι, αγωνιστικό. Έχουν περάσει. Ακριβώς. Και αυτό είναι νομίζω ότι και τον Σάχοφ συγκεκριμένα που τώρα έχει βγει το θέμα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης γκρουπ. Δηλαδή είναι πολύ κομβικός για να αποχωρήσει ένας προσφυγιστής που σίγουρα δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ βασίζεται στον Σάχοφ, ναι. Αλλά είναι ένας προσφυγιστής ο οποίος θα ήταν καλό να μείνει στην ομάδα, γιατί είναι ένα ποδοσφαιριστή του γκρουπ. Δηλαδή, εφόσον πάμε να σεβαστούμε το γκρουπ, πρέπει κάπως να μείνει ένα τέτοιο παίκτη. Αλλά επειδή υπήρχε κάποια στιγμή η λέξη αγγελόσκυλο στον ΠΑΟΚ, ναι, αυτή είναι ρασβανόσκυλο, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι παίκτη. Δεν το πιστεύω. Όχι, δηλαδή, αυτοί έχουν περάσει θα από. Πω, ναι, ναι, θα σου πω τι εννοώ. Ότι για αυτόν τον προπονητή θα έδιναν και την ψυχή του στο γήπεδο. Ναι. Ό,τι και να τους έλεγε, όπως και να τους, να τους είχε 10 μέρες, 10 παιχνίδια στο πάγκο, θα έμπαιναν μέσα. Και θα ήταν αυτοί που δεν θα έψαχναν να βρουν τον γκολ για να πάμε όπως ο Κοβάτσεβιτς κάπου του Ολυμπιακού να πάει να βάλει. Τον Ίβιτς, ναι. Ναι, ναι. Όχι. Για σένα, coach. Για σένα. Συμφωνώ 100%. Δεν σημαίνει ότι είναι οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο ή αν είναι αντικατάστατοι. Είναι οι καλύτεροι παίκτες για το συγκεκριμένο προπονητή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν θεωρώ. Παράδειγμα, πάντα πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα για να μπορούμε να το προσαρμόσουμε στο δικό μας. Δεν θεωρώ ηλίθιους τους ανθρώπους της Τότεναμ που ανανεώσαν τα συμβόλαια όλης εκείνης της φουριάς 18 ποδοσφαιριστών επί 3, επί 2, επί 4. Δεν θεωρώ την Real τυχαίο που με το ίδιο γκρουπ ποδοσφαιριστών πήρε 4 Champions League. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει στην Μπαρσελόνα, ούτε στην City, ούτε στη Juventus. Η Γιουβέντους τώρα ξεκινά να κάνει μεταβατικό στάδιο που είδε ότι έφτασε φυσικά στο κύκλο όλων αυτών των ποδοσφαιριστών. Έκλεισε. Εκεί απομακρύνει. Και ήταν και η περίπτωση η ομάδα που απομακρύνθηκε τόσο πολύ από το πρωτάθλημά τη. Πω σε αυτό ευθύνονται φυσικά και η Μίλαν και η Ίντερ, οι υπόλοιπε ομάδε που ήθιστε να είναι μεγάλε. Αλλά νομίζω ότι ο σεβασμό στο γκρουπ είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αυτό που και ο ίδιο ο Βιερίνια πέρσι τέτοια περίοδο έλεγε ότι χρειαζόμαστε 3 αλλαγέ, δεν θέλουμε άλλε. Συμφωνούσε δηλαδή με τον Λουτσέσκου. Τώρα ο ΠΑΟΚ αν πάει σε 8-9 αλλαγές είναι πολλές. Μα θα πάει. Είναι πολλές. Δηλαδή, αυτή η δεκάδα αυτό αποδεικνύει. Έτσι όπως φαίνεται, ναι. Είναι πολλές. Αυτό αποδεικνύει. Και είναι πολλές για ποιο λόγο. Γιατί, παράδειγμα, ένας προπονητής που ξεκινάει να δουλεύει σε μια συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση. Και δουλεύει και δουλεύει με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να πάει να εφησίσει κάτι καινούριο για να τους πάει στο επόμενο level. Και είναι και πολύ πιο. Χρονοβόρο, το να έχει μέσα σε ένα σύνολο που ξέρουν οι μισοί, οι άλλοι μισοί δεν γνωρίζουν, πρέπει οι μισοί να μπολιάσουν σε εισαγωγικά τους υπόλοιπους και πάλι να είμαστε σε ένα ίδιο επίπεδο. Αυτό κάποια στιγμή θα γινόταν. Είναι όμως άλλο να γίνεται κατ' επιλογή και άλλο κατά ανάγκη. Σωστά. Γιατί θα υπάρχουν παίκτες στους οποίους το οποίο πάω, ξέρετε παιδιά, δεν θέλω να σας ενώσω, δεν θέλω να σας κρατήσω, τέλος πάντων φεύγετε. Είναι άλλο αυτό. Αν τυχόν επομένως φύγει και ο Σάχοφ, αποχωρήσει, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να αγωνιστεί στα παιχνίδια σίγουρα των προβληματικών με χαφ οι οποίοι θα παίζουν πρώτη φορά μαζί. Ναι. Και μιλάμε για χαφ γιατί ξέρουμε ότι είναι ο ΠΑΟΚ βιαστεί. Αν ο ΠΑΟΚ βιαστεί, θα έχουν μόνο την προετοιμασία. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Σε τόσο σημαντικά παιχνίδια δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να κουμπώσει αυτή την ενδεκάδα που βλέπουμε ο Πέλκας και τουλάχιστον η τετράδα η μπροστά με Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Πέλκα, Ακπομ να είναι μια μαγεία, μια βάση. Χωρίς να αποκλείω προσθήκες εκεί. Απλά λέμε, μιλάμε για τους παλιούς έτσι. Σίγουρα πρέπει να εξετάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι διαφορά έχουν στο συμβόλαιό του. Εννοείται ότι αυτό που έγινε με τον. Τα λάθη του παρελθόντος. Δεν δηλαδή νομίζω να γίνει επαναπροσέγγιση. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Θυμάμαι στο τελεσίδικο ότι πλέον έχει αποχωρήσει. Ναι. Δεν έχουν συμφωνήσει, ας πούμε. Θεωρώ το Σάχοφ ένα ποδοσφαιριστή του γκρουπ. Θα έπρεπε να έχουν βρει τη χρυσή τομή.
και αν τυχόν αποχωρήσει και ο Κάνιας, καταλαβαίνει, δηλαδή είναι που μεγαλώνει η απόσταση από τους προπονητές του κορμού με αυτούς που θα έρθουν. Ακόμα και επικοινωνικά να το πάρει κανείς, ότι μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει ανακοίνωση. Έχουν προκύψει μάλλον στον ΠΑΟΚ μόνο αποχωρήσεις και στον Ολυμπιακό θα αρχίσουν να έχονται προσθήκες. Μπορεί να είναι το τελευταίο το επικοινωνιακό, αλλά παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο στην ψυχολογία, στη συζήτηση, στη μουρμούρα, την αγαπημένη μουρμούρα. Εντάξει, σίγουρα την αγαπημένη μουρμούρα, ναι. Αλίμον. Εμείς είναι το εθνικό μας σπόρο αυτό. Καταρχάς δεν θεωρώ, γι' αυτό το είπα, γιατί μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός δεν με εντυπωσίασε καθόλου. Δηλαδή ότι με κάποια κίνηση, ούτε να πω ότι υπάρχει κάποια ποδοσφαιρική λογική. Το να φέρω ένα 35χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος σίγουρα είναι μιας γνωσμένης αξίας. Πιο πλάνο, πιο είναι πιο πολύ επικοινωνιακή. Όχι, ψέματα, η λογική παρά ποδοσφαιρική. Κατά τα ψέματα, το βάρος στον Ολυμπιακό θα πέσει στον κεντρικό αμυντικό και στον επιθετικό. Τότε ναι, θα. Εκεί πόνεσε πέρυσι, εκεί κατάλαβα ότι το έχασε πέρυσι. End of story. Θα κάνει μόνο αυτές τις κινήσεις, αλλά εκεί θα πέσει η κουβέντα. Εκεί θα πέσει το βάρος και εκεί πιστεύω θα πέσουν και τα μεγάλα τη συμβόλαια. Και ταυτόχρονα να κρατήσουν το Φορτούνιο. Ναι. Που νομίζω ότι αυτό ο οργανισμός του Ολυμπιακού θα το δουλέψει. Να το πετύχει. Αν κατά το καλύτερο γι' αυτό να. Ναι, εντάξει το. Premier League. Premier League. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στην κουβέντα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε λίγο τη συνέχεια αυτής της κουβέντας και το τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες μέρες από τον ΠΑΟΚ και σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε και τι μαντάτα μας φέρνει το Σαββατοκύριακο με τα αγαπημένα παιχνίδια του Γουέμπλι εκεί τα μπαράζ, τα γερμανικά μπαράζ, κάποιους τελικούς κυπέλου. Έχουμε ψωμάκι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στα 36 λεπτά μετά τις 2, το ανάλυσε το By Repress στο φινάλε της εβδομάδας. Για να δώσουμε σιτάλη μετά στο πέναλτι και μετά στις εκλογές. Για να προχωρήσουμε. Τι εκλογές είναι, χαμός. Χαμός. Ότι βλέπεις όλο διακαναλικές συνέντευξες. Όσα μηνύματα πήραμε την τελευταία εβδομάδα για το μέλλον του τόπου, δεν τα έχουμε πάρει την απόφαση. Εδώ ήταν μηνύματα στο κινητό, είχα ξεχάσει ότι έχω μηνύματα στο κινητό. Ναι, σε λίγο θα έχω στην πόρτα. Δεν σας είπαμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, είχαμε αφήσει μια κουβέντα όσον αφορά τις πρώτες κινήσεις, τις πρώτες ενδείξεις για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τις ομάδες που πέρσι διεκδίκησαν το πρωτάθλημα, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή ΑΕΚ, εκεί Νοέμβριο, γιατί νομίζω Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, εκεί με το παιχνίδι των Ολυμπιακών, στο οποίο είχε και τους μείον βαθμούς η ΑΕΚ, και γενικότερα τις οπαλίες που είχαν όλοι πλην του ΠΑΟΚ σαν ντέρμπι, που ΠΑΟΚ είχε μόνο νίκες. Το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στην ΑΕΚ όταν έγινε και αλλαγή προπονητή. Εκεί που φαίνεται πως θα έχουμε νέα αλλαγή προπονητή. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, αυτό καταγράφεται και στον τύπο. Αυτό είχε καταλάβει και ο Τάσος Ζέρβας και δεν μας το έλεγε να παίξουμε ένα στοίχημα επόμενο προπονητή ΑΕΚ. Είχε τέτοιο. Να βρούμε κάτι. Θα το προτείναμε, δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα. Πόσο το δίνει, βέβαια. Να βλέπαμε εκεί τι συμβαίνει. Και λέγανε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ και τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί μετά την κίνηση των Βαρέλα και εισάχουμε να περάσουν την πόρτα της εξόδου και υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα το κάνει αυτό και ο Κάνιας. Για να πάει ο ΠΑΟΚ σε ένα ολικό lifting ουσιαστικά της θα μείνει με δύο χαφ και δύο χαφ τραυματίες, τον Βέρνουν και τον Μαουρίτσιο. Ναι. Και τον Μίσιτς. Και τον Μίσιτς, τον ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε, αλλά αυτός έμεινε. Αυτός έμεινε. Με δύο πόδια. Κανονικός. Ο μόνος κανονικός. Αυτός έμεινε. Ναι. Και δεν είναι. Το θέμα είναι ότι η προσέγγιση του ΠΑΟΚ θα είναι άμεσης. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει παιχνίδια do or die πρώτη εβδομάδα Αυγούστου. Μπορεί να φαίνεται νωρίς τώρα ότι είναι τέλος Μαΐου, αλλά δεν είναι καθόλου νωρίς. Τα μακρά έρχονται κοντά, λένε. Μεγάλη αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον το
το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ ειδικά την επόμενη εβδομάδα. Έχω την εντύπωση ότι η επόμενη εβδομάδα θα μας δώσει ειδήσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Εντάξει, σίγουρα αυτή η εβδομάδα, όπως το είπες, είναι σε εισαγωγικά αρνητική γιατί, σε με αρνητικό πρόσημο. Γιατί είπαμε να αποχωρήσεις. Αν είναι καλές ή κακές, είναι άλλο κομμάτι. Ναι, αυτό που είχα αντιληφθεί είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να κλείσει πρώτα τα θέματα τα εσωτερικά, είτε θετικά είτε αρνητικά. Όταν λέω είτε θετικά είτε αρνητικά, να τα κλείσει ήταν το θέμα του. Mm. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κάτι το κοινό λεγόμενο. Αυτό έχει λογική. Αυτό είχαν στο μυαλό τους άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Να ξέρουν τι θα κάνουν, έτσι ώστε να δουν πώς θα πορευτούν. Γιατί είχαν μια λίστα με θέματα που τους απασχολούσαν. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ θα έψαχνε κεντρικό αμυντικό. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό ο τρόπος με τον οποίο θα ψάξει τώρα από τη στιγμή που φεύγει ο Βαρέλα. Ούτως ή άλλως θα έψαχνε για μέσους. Απλά προσθέθηκε κι άλλο ζητούμενο. Δεν βάζω τόσο το δεδομένη χρονική στιγμή τις προσθήκες που θα πρέπει να σκεφτεί αν θα κάνει στα άκρα της άμυνας ή στους εξτρέμ. Εντάξει, εκεί δεν είναι το μείζον το θέμα. Ναι, γιατί στους εξτρέμ για παράδειγμα υπάρχει ο Λιμιός, ο Ζαμπά. Επιστρέφει και ο Λάμπρο να το ξαναδούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να του δώσω μια ευκαιρία. Την αξίζει με τη χρονιά που έκανε στην Ολλανδία. Ναι. Στην Ολλανδία. Στην επίθεση είναι ένα ερωτηματικό για το αν ο ΠΑΟΚ θα ψάξει και τι επιθετικό θα ψάξει. Αν θα ψάξει την λογική του Καρέλη, δηλαδή ένα συμπλήρωμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχει την δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Με τρεις δηλαδή. Κοίταξε, ούτως ή άλλως η χρονιά πέρυσι με τρεις ξεκίνησε. Και πέρυσι. Απλά εκεί δεν ξέραμε, ήταν ερωτηματικό γιατί υπήρχε Πρίγιοβιτς ένας και από πίσω η απόσταση με τον δεύτερο ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα είναι ο Άκπομ, ο οποίος από πίσω είναι ο Σβιτέρσκι. Είναι ο Σβιτέρσκι. Είναι η δεκλήτα. Η λογική λέει ότι αν ψάξει επιθετικό ΠΑΟΚ, θα ψάχνει στο στυλ του Πρίγιοβιτς. Ναι, αλλά επιθετικό με καλά ποσοστά ευστοχίας. Γιατί. Ενώ σε σωματοδομή. Ναι, να πηγαίνει σε κάτι διαφορετικό. Κοίταξε, όχι, νομίζω. Και ηλικιακά είναι θέμα ότι θα κάνω ΠΑΟΚ. Γιατί. Ναι, εγώ να έβαζα στην κουβέντα ότι υπάρχει ο Κουλούρης που δεν τον ξεχνάμε. Απλά η συσσόρευση τριών επιθετικών σε ομάδα που παίζει με έναν και τριών επιθετικών στα 23 τους και οι τρεις. Δεν είναι ο ένας 23χρονος, είναι και οι τρεις. Ο ένας αποκτήθηκε τον. Ωραία project όμως. Δηλαδή τα σκέφτομαι και τα τρία και είναι πολύ ωραία project. Δηλαδή πώς φύγει. Ναι, δεν μπορεί όμως να. Άμα έπαιζε με 4-4-2, να πω ότι μπορεί να το σκεφτεί, αλλά. Με έναν επιθετικό τρία project. Και τα δύο πολύ είναι. Και τα δύο πάλι πολλά είναι. Τρία project. Μπορείς. Και τι να πεις. Τον 23χρονο. Ότι παίζει ποιος στη θέση σου. Ένας άλλος 23χρονος. Δεν είναι ότι να πεις θα παίζει ο 29χρονος ο έμπειρος. Που έχει ένα γκολ ανά τρία σουτ. Όσον αφορά την ισορροπία. Δηλαδή ο παραγωνισμός πέρυσι των επιθετικών που βρίσκονταν στην πλάτη του Πρίγιοβιτς. Ήταν το λογικό. Σου λέει ρε παιδιά, το παιδί εδώ πέρα. Και το δέχονταν κιόλας. Το παιδί εδώ πέρα ναι, κάνει τρία σουτ και έχει ένα γκολ και δύο ευκαιρίες. Δηλαδή, ναι. Σωστό. Ο Άκμαν προπονητής ναι, δεν θα τον έβαζε. Δεν τον πρίγκο θα βάζει. Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν δύο παιδιά, ο Άκμαν και ο Σβιντέρσκι, που θα θέλουν να παίζουν βασική. Και το να μάχονται μεταξύ τους είναι ό,τι καλύτερο και για εκείνους και για την ομάδα. Αλλά να προσθέσει και ένα τρίτον, ο οποίος είναι στην ηλικία. Και έρχεται με το βάρος του πρώτου σκόρου του πρωταθλήματος. Αν τα βάζαμε τώρα κάτω, έχουμε αποχωρήσεις Βαρέλα. Ναι. Το Σάχοφ το βάζουμε σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Σάχοφ. Τόσκα. Ναι. Χατσερίδη. Ναι. Βοήθησε με άλλος. Τι άλλο. Τερματοφύλακες φεύγουν. Ωραίοι. Αλλά έχει έρθει ο Ζήφκοβιτς, οπότε το καλύτερο και να έχει καλυφθεί ήδη. Στη μεσαία γραμμή η απόλυση είναι του Σάχοφ και βάζουμε και ένα λεπτό για το Κάνιας. Ελκαντουρία από ό,τι γνωρίζουμε με βάση αυτά που έχουν γίνει και τον Γενάρη. Ότι καταλαβαίνουμε ότι πολύ πιθανό ο Ελκαντουρία να κουνήσει την ουρά του για να βρει πρόταση, να φέρει πρόταση στον Πέτρο Ενρίκε. Τον βάζουμε εκεί. Ο Πέτρο Ενρίκε το σε άλλο συμβόλαιο έχει, οπότε δεν ξέρω αν θα. Ωραία. Έχουμε 7 δηλαδή προσθέσεις οι οποίοι είναι με τα δύο πόδια εκτός και τον Πέτρο Νίκη. Ναι. Που με τα καλά του και τα στραβά του. Άμα θες να βάλουμε και τον.
πώς το λένε, και τον Καρέλη και τον Ολιβέρα που βάραμε τον Τόσκα. Του από δεκάδα έκανες. Εύκολα. 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 Είναι ένα ακόμα να κατέβουμε και πρωτάθλημα. Ναι. Μιλάμε για μισή ομάδα. Μισή ομάδα. Ναι. Γιατί η επόμενη μια ομάδα έχει 20, είναι 10-20. Θα μου πεις να κάποιοι από αυτούς έμεναν και εκτός 23. Οκ. Okay. Ναι. Πολύς χώρος στο ρόστερ. Αρκετός χώρος στο budget. Αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Το θέμα είναι τι ποιοτικές συνθήκες. Προσθήκες. Δηλαδή, παράδειγμα, αν ο ΠΑΟΚ πάει σε μια λογική ότι εφόσον έχω αυτές τις αποχωρήσεις, το budget μου μειώνεται αισθητά. Θα κάνω τρεις ποιοτικές προσθήκες, επίπεδο ποδοσφαιριστών 1,5 και 2 εκατομμυρίων, και θα βγάλω και τις ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία μου. Πού θα έδινε πιο πολλά λεφτά? Συμβόλαιο 1,200-1,300, πού θα έδινε? Αμυντικός χαφ, κεντρικός χαφ. Βασικά γιατί ο Λιζέσκου δεν παίζει με αμυντικό χαφ. Σε ένα κεντρικό χαφ επίπεδου που να αλλάξει το κόνσεπτ και μεσοεπιθετικά. Εκεί θα ήταν τα λεφτά. Εκεί μπορείς να πάρεις πώς. Και εκεί είναι και τα λεφτά φαίνονται. Εκεί τα λεφτά φαίνονται. Από τις πιο σωστές κουβέντες είναι αυτή. Το εκεί τα λεφτά φαίνονται. Ναι. Γιατί πραγματικά ξαναλέω ότι είμαι πιο ήσυχος με το γεγονός ότι έχω τον Κρέσπο στην άμυνα όσον αφορά την ισορροπία της άμυνας, της αμυντικής λειτουργίας. Γιατί πραγματικά είναι ο εγκέφαλος στην άμυνα. Οπότε το ότι έφυγε ένας πολύ σημαντικό εργαλείο που είχαν μάθει να παίζουν με κλειστά τα μάτια είναι σημαντικό. Αλλά έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή που είναι καλό επίπεδο, τον Ίγκασον, ο οποίος και μάλλον θα υπάρξει και προσθήκη εκεί, που θα υπάρξει ισορροπία. Δηλαδή θέλω να πω, το κενίκι δεν είναι δυσαναπλήρωτο. Όσον αφορά όμως το κομμάτι του κεντρικού χαφ, επιθετικού, μεσοεπιθετικού και επιθετικού, ναι, εκεί πρέπει να γίνει ένα μπαμ καλό ή τρία μπαμ καλά, όπως θες πάρτο, για να μπορέσουμε να κάνουμε την... Όχι την υπέρβαση. Για μένα η υπέρβαση θα είναι. Όχι υπέρβαση. Θα πρέπει να μείνει στο ίδιο επίπεδο. Με αυτό. Τον Μπέλκο Πάουκ τι πρέπει να κάνει? Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Όταν λέμε για να έρθει πρόταση, δεν εννοούμε να έρθει μια πρόταση 2-3 εκατομμύρια να περάσει και να μην ακουμπήσει. Να μην εκτυπωθεί καθόλου για να, γίνει, να περάσει το μηχάνημα που κόβει τα χαρτιά. Καταρχάς, να πούμε ότι από ό,τι έχει βγει τώρα, το παιδί είχε πρόταση τον Αύγουστο και δεν έφυγε. Ναι. Αυτό είναι προς τιμήν του και επειδή ξέρουμε εμείς εδώ, επειδή ήμουνα στο γήπεδο πολλές φορές και έκανε λάθος ο Μπίσης, επαρκεί ήταν όλα καλά, έκανε λάθος ο Πέλκας, είναι άχρηστος. Είναι αυτή η νοοτροπία δικιά μας. Κάποια στιγμή. Ας δούμε τι θα έκανε ο Μπίσης βαρετά στη θέση του Πέλκα. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε κάποιους ποδοσφαιριστές να τους πείσουμε να δώσουν μια συνέντευξη, αλλά να μην νιώθουν μια συνέντευξη. Α, ναι. Ναι. Σωστά. Και, ξέρεις, ναι, όχι να μιλήσουμε κακία. Να πούν το πώς, ναι, το. Δηλαδή την αδικία, πραγματικά που είναι αδικία. Δηλαδή είναι άδικο. Δεν γίνεται ένα παίχτη που κάνει το ίδιο λάθος να τον κρίνεις αρνητικά και ένα παίχτη που κάνει το ίδιο λάθος να λες: Ελά, μου εντάξει, την πειράζει, όλα καλά. Και αν έπρεπε να κάνεις το όλα καλά, θα πρέπει να είναι σε κάποιον ο οποίος είναι αίμα σου, είναι δικό σου. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που θέτεις είναι ένα σοβαρό. Κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί εάν έρθει δεύτερη συνεχόμενη φορά, δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, μια πρόταση η οποία είναι τέτοια που μπαίνει στη συζήτηση. Δεν είναι στη ρήτρα, αλλά μπαίνει στη συζήτηση. Έτσι. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Για τον Πέλκα, επειδή δεν έγινε το καλοκαίρι και κακώς δεν έγινε το περασμένο, είναι ή τον δίνεις ή το αλλάζεις του συμβόλαιο. Το συμβόλαιο τελειώνει τον χρόνο. Ή το 21. Όχι, το 21 νομίζω είναι το συμβόλαιο του. Άμα δεύτερο σταθμό καλοκαίρι αρνείται πρόταση που είναι για εκείνον 1 εκατομμύριο απολαβές. Και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή 4,50. Για αρχηγός του ΠΑΟΚ. Με αυτά τα λεφτά πήρε ο ΠΑΟΚ. Με τα 5,50 του Βαρέλα, τα 4,50 του Πέλκα, τα 5 του Σάχοφ. Ναι. Τα 7,80 του Μπίσεσβαρ. Τα 7,80. Ο Μπίσβερ ήταν από τους πλέον αγκρίβολους προηγουμένως. Δηλαδή στην δεκάδα, ούτε ο Πελκασίνη ούτε ο Βαρέλα. Σε δεκάδα συμβολέου του ΠΑΟΚ της χρονιάς που πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί έγινε το έγκλημα Χατζηδίδη. Έγκλημα. Έγκλημα. Ναι. Αυτά πληρώνεις φυσικά όταν δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε κινήσεις. Ναι. Ελπίζουμε να μάθανε, να μην ξαναγίνουν. Και η τιμωρία είναι η φυγή του Βαρέλα. Τιμωρία είναι η φυγή του Βαρέλα, βέβαια. Και όντως, αυτά είναι μαθήματα που μένουν.
το α και το ω είναι όσο το δυνατόν να μειωθούν οι απώλειες στο γκρουπ. Ο Πέλκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για το γκρουπ. Ξέρει το DNA, ξέρει τη φιλοσοφία. Λοιπόν, χωρίς σύγχρονο ρατσισμό, το ξέρετε, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Αυτό που λέω ότι ο Πέλκας είναι Έλληνας είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Τις προάλλες ο Βαρέλα είπε δημόσια ευχαριστώ τον Πέλκα, διότι ήταν από την πρώτη μέρα που μας έμαθε και καταλάβαμε σε ποια ομάδα είμαστε. Και το λέει, όχι ότι του είπε το μεγαλείο του ΠΑΟΚ και εδώ είσαι καλύτερο. Όχι, όχι αυτό. Την καθημερινότητά του. Τι σημαίνει με αυτό που παίζουμε. Τι σημαίνει με εκείνον που παίζουμε. Τι σημαίνει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πώς συμπεριφερόμαστε μετά από μία μη νίκη σε ντέρμπι την επόμενη μέρα. Ναι, εσύ μπορεί, εκεί που ήσουν μπορεί να είσαι χαχαμπούχου. Ότι έκανε τη δουλειά σου. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο αλλιώς, φίλε. Ναι, καφέ σπίτι σου δύο μέρες. Δεν έχει κάτι σπίτι. Έτσι. Λεπτομέρειες. Λέει... Ακόμα και παθογένειες. Αλλά πρέπει να την ξέρεις. Και το λέει ο Βαρέλα. Πάει να πει ότι είναι το πλέον σημαντικό. Το πλέον σημαντικό. Που γιατί κατάφερε θα να δούμε, στην οτροπία. Θα πρέπει να δούμε και με ποιους Έλληνες θα πάει ο Πάο. Εδώ κάνουμε ολόκληρο γόνο για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να φύγει ο Φορτούνης από το αποδυτήριο του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει. Ναι, δηλαδή. Παναλαμβάνω, το λέμε κακία. Σκεφτόμαι το ποδοσφαιριστή. Όπως αντίστοιχα και σκεφτόμαι τον Πέλκα, επειδή είναι και θέμα ρεπορτάζ, θα δούμε τι πρόταση είναι αυτή, αν ισχύει αυτή η πληροφορία και από πού είναι. Αν είναι για παράδειγμα από καμιά ληψία. Τι με κοιτάς. Τόσο μεγάλο πρωτάθλημα. Όχι, έτσι μια μαντεψιά έκανα. Δεν ρίχνεις έτσι τυχαία, έτσι τυχαία τα ονόματα. Αποκλείεται. Όχι, να σου πω κάτι, άμα ήταν με τέτοια ομάδα, θα ήμουν ο πρώτος που θα πήγαινα τώρα Ολλανδία να το βρω. Έλα, εγώ μου πήγαινα. Από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ναι, από ένα καλύτερο. Το πόσο καλύτερο είναι σχετικό, οκ. Okay. Αν τυχόν προκύψει και τέτοιο θέμα με τον Πέλκα. Γιατί λες, ποιοι Έλληνες μαζεύονται πάρα πολλές. Μαζεύονται πολλές. Στα αποδυτήρια, ως Έλληνα, και καταλαβαίνετε εννοώ, βάζω έναν το Βιερίνια. Σωστά. Γιατί έχει φάει σε αυτή την ομάδα. Ήταν σε περίοδο που η πόρτα άνοιγε και έπαινε ο πρόεδρος, όχι για να δώσει το πριν, για να πει ότι θα καθυστερήσουν ένα μήνα οι πληρωμές. Έχει ζήσει την άλλη πλευρά του νομίσματος, στον ΠΑΟ. Και δύο μήνες πληρωμές. Και να πουλήσουμε κάποιο παιχνίδι. Έχει ζήσει την πισίνα άδεια και έχει ζήσει την πισίνα γεμάτη με σαμπάνια. Στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτός. Είναι ο Πέλκας. Πασχαλάκης. Τέλος. Αυτή. Απλά, εντάξει, καλός ή κακός, για να μην το συμπεριδώσουμε, σκεφτόμενοι τα αποδυτήρια, καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα ο Κρέσπο, είναι ο Βιερίνη, είναι ο Μαωρίτσιο, είναι ο Πασχαλάκης, είναι ο Μάτος. Αυτοί πλέον ξέρουν. Ο Ακπομ ξέρουν τι. Ναι, πήγαν σε ένα ΠΑΟΚ άνεδρο. Ναι, ξέρουν πολύ καλά. Δεν είναι τυχαίο. Μάθανε. Δηλαδή και οι ίδιοι πλέον μπορούν να είναι ο υπεύθυνο. Είναι διοικητική κρίκη. Ακριβώς. Είναι διοικητική κρίκη, σωστά. Κοίταξε, αν δεν θα λέγαμε για το καλό του παίχτη, αν είναι μια καλή πρόταση όπως είναι του Φορτούνη για την Premier League, προφανώς θα είναι καλό και αυτό να πάει. Το θέμα είναι τι υπάρχει. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ. Σε εκείνη τη θέση θα πρέπει να πάει σε ποδοσφαιριστή που... Να γίνει προτεραιότητα του. Ναι, αυτό. Γιατί καλός ή κακός, σχέτως με το κακό εξάμεινο του Πέλκα το δεύτερο, ήταν το πέρσι, δηλαδή θυμόμαστε ότι έλειπε από την 11η και λέγαμε πώς θα γίνει η ανάπτυξη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπήρχε πρόβλημα σοβαρό με τον τρόπο που θα αναπτυχθεί. Γιατί είχε ένα σεντερφόρ ο οποίος ήταν μη συμμετοχικός. Από κάποια στιγμή και μετά. Ήταν πάνω του όλο το βάρος. Ο Πέλκας ήταν ο παίκτης που τραβούσε όλο το κουπί και δεν του μείνει λεζάντα. Έτσι. Όσο πιο απλά μπορώ να πω το είπα. Ναι, ναι. Είναι έτσι. Πράγματι. Εντάξει, αλλάζει απλά σεβασμό στο γκρουπ αυτό. Όσο το δυνατόν καλύτερα να γίνει η μετάβαση. Όσο δυνατόν με τις λιγότερες απώλειες. Τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάνε με δύο σημαντικές αποχωρήσεις. Παιχτών που δεν ήθελε να τους χάσει, στο πούμε λίγο διαφορετικά. Όχι, είναι θέματα τα οποία έρχονται μαζεμένα. Τα είχε χύμα, του ήρθαν και του Βαλάτα. Ναι. Του Λουτσέσκου.
Αυτό δηλαδή. Ο Μπολτζόκ δεν πιστεύω ότι είναι χαρούμενος με τις αποχωρήσεις, γιατί αυτό είναι το ίδιο. Που ίδιο συνέχεια. Μα μόχθησε να φτιάξει την γκρουπ. Μόχθησε να. Να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πήγαιναν μαζί του μέχρι το τέλος. Τους υπερασπίστηκε μέχρι εκεί που δεν πάει. Τον υπερασπίστηκαν μέσα στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι καμιά δήλωση μεγάλης αγάπης ή αποθέωσης του Λουτσέσκου χωρίς λόγο από τους ποδοσφαιριστές. Έτσι ακριβώς. Ο Μάτος πριν από 1,5 χρόνο είχε πει ότι αυτό το προπονητή το πιστεύω, αφήστε τον εδώ, εγώ θα έκανα τα πάντα για αυτόν. Και αυτό είχε καταγραφεί πριν από το παιχνίδι την Ξάνθη. Και από εκείνη τη στιγμή ο Πάοκ έχει στο ποτάθμα μια ήττα. Σε 48 παιχνίδια. Όπως το είπε και ο Πέτρο Ρέκια, το κρατάω, γιατί ξέρεις πάντα πηγαίνω στους ποδοσφαιριστές όταν μιλάνε για τον προπονητή και προσπαθώ να καταλάβω τι εικόνα έχουν για αυτόν. Είναι φοβερό να λέει ο Πέτρο Ρέκια ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα σου πει πολλά, δεν θα σε κουράσει, αλλά θα σου πει δύο πράγματα που είναι ουσιώδη και αυτά τα πράγματα θα καταλάβεις ότι τα εννοεί και ενδιαφέρεται για σένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλαβαίνει ένας ποδοσφαιριστής. Γιατί έτσι ακριβώς τους γεμίζει με εμπιστοσύνη ότι κοίταξε, εγώ είμαι εδώ για σένα, το μάτι μου είναι πάνω σου. Ακόμα και αν δεν είναι αγωνίζεις. Εγώ σου λέω, μου είναι η ατάκα του Πέλκα, στη συνέντευξη που του έκανα τις προάλλες, που τον ρωτάω, εκτιάζεται τον Λουτσέσκου. Ωραία, ναι. Ο Λουτσέσκου σε έχει αφήσει πάνω πολλές φορές στο πάγκο. Μου λέει ναι. Λέω και ωραία. Και τι σου λέει δηλαδή. Λέω ότι δηλαδή. Και μου λες ότι. Είναι ο ψυχολογικός. Τι σε κάνει. Και εκεί που μ' άφησε άφωνο, μου λέει ότι όταν δεν παίζω, με κάνει να νιώθω ότι είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Λέω ότι δεν σε βάζει να παίζεις. Ναι, με κάνει να νιώθω τόσο καλά, που είμαι έτοιμος και περιμένω το επόμενο παιχνίδι να παίξω. Okay. Και σήκω στα χέρια ψηλά. Και παραλαμβάνω το λέω ότι ένας ποδοσφαιριστής που δεν ήταν. Έχει μπει και έχει βγει στην ενδεκάδα. Όσο απαραίτητος και αν ήταν. Και ξέρει από τον προπονητή του ότι θα του εξηγήσει, ξέρεις τι, με αυτόν εδώ μπροστά, με τον Μπρίγιοβιτς μου ταιριάζει πιο πολύ εσύ γιατί τρέχεις. Με τον Άκμο μπροστά μα τρέχει, μου ταιριάζει ποιότητα του Μπίσεσβαρ. Και άμα εσύ ο Πέλκας λες, άσε μας τον προπονητή τώρα. Και γιατί και πώς και τέτοια. Φυσικά. Ναι. Ο Πέλκας έχει φάει όλο τον πάγκο στο παιχνίδι που έχουμε εδώ πέρα ανοιχτό. Παίζει πάγκο. Είναι πάγκο. Βάζει γκολ ο Μπίσεσβαρ που του τρώει τη θέση και όποιος δει το βίντεο ας μου βρει ποιος είναι ο πρώτος που τρέχει πάνω στο Μπίσεσβαρ και τον αγκαλιάζει. Δεν πρέπει να χάσει ποδοσφαιριστές από το γκρουπ. Πρέπει να το είπα 10 φορές νομίζω σε μια ώρα. Τη λέξη γκρουπ πρέπει να την είπες περισσότερες φορές από ότι ο Λουτσέσκου τη λέει στα αποδυτήρια. Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, νομίζω καταλάβατε τον λόγο για τον οποίο με τον Τάσο Ζέρβα κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε αντιπαραβολή Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Διότι σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός φέτος δείχνει, είναι ακόμα πολύ νωρίς, είμαστε ακόμα τέλος Μαΐου, δείχνει να έχει στο μυαλό του να κάνει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πέρυσι τέτοιο καιρό. Ότι ξέρεις τι, έχω ένα γκρουπ, αφήνω τα επικοινωνιακά το τι είπα, τι δεν είπα δημόσια και ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και κοιμήθηκε ο Θεός και ξέρω εγώ όλα αυτά τα τέλος πάντων. Τα σβήνω γιατί είμαστε μεταξύ μας. Γιατί μεταξύ μας λέμε και αλήθεια. Ναι, μεταξύ μας λέμε και αλήθεια. Ας λέμε ναι. Άλλους. Παιδιά, 2-3 πράγματα μας λοιπόν. Αυτά να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να βρούμε ένα center for, ένα stopper και μια κίνηση επικοινωνιακή. Ναι. Την πρώτη την έκανε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πέρυσι, έχοντας κάψει τη γούνα του με τον τρόπο που η γούνα του κάηκε, μην το ξανανοίγουμε αυτό το θέμα, φτάνει, είπε ότι ξέρετε παιδιά, έχουμε ένα γκρουπ το οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι. Βγήκαμε εκτός πορείας, μας έβγαλαν εκτός πορείας. Γιατί να βγούμε άλλο εκτός πορείας. Και αυτό σκέφτομαι συνέχεια τι θα γίνει με Ερημιό Ζαμπά, Σβιντέρσκι που είναι παιδιά τα οποία είναι project. Απλά έχουν πέσει όλα μαζί. Δηλαδή, ούτε κάποιος πρέπει από αυτούς να παραγωνιστεί, ούτε να καεί. Πρέπει όλοι να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Ο τρόπος τον οποίο δούλεψε. Αν θα είναι φυσικά το έπακρο, συγγνώμη, σε διακόπτω, μπορεί να πάνε ιδανικοί σε κάποια άλλη ομάδα. Ο τρόπος τον οποίο δούλεψε φέτος ο Λουτσέσκου μου κάνει. Δηλαδή, αν ένα παίκτη του project ξέρει ότι θα παίξει
και ότι αν δεν παίζει θα ξέρει γιατί δεν παίζει. Όπως ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Ακπομ με τον τελικό. Mm. Που του είπε ο Λουτσέσκου, κατάλαβες τώρα γιατί σε έλεγα ότι παίζεις χάλια στην αρχή. Γιατί μπορείς να κάνεις αυτά εδώ πέρα. Και επειδή ο Λουτσέσκου έχει δείξει δείγματα γραφής ότι μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και σε ένα κλίμα πάρα πολύ απαιτητικό, mm-hmm. όπως ήταν ο φετινός ΠΑΟΚ, και να πείθει τον ποδοσφαιριστή, ξέρεις τι, παλικάρι μου, εδώ που είσαι, με αυτόν τον τρόπο θα τα κάνουμε. Αν δεν θες, η πόρτα είναι εκεί, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αν θες, στο τέλος της ημέρας, όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε καλά, θα ξέρεις γιατί δεν πήγαν. Δεν θα σου φταίει κανένας. Τίποτα. Σοβαρότητα, μακάρι να πάνε και όλα τα πράγματα καλά, να έχει και λίγο τύχη η διαδικασία όλη. Για να ετοιμαστεί ένα. Και να πει έναν άλλο αντίπαλο Άγιαξ για τα προκριματικά. Που αυτό εξυπακούεται. Εξυπακούεται. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Το ανάλυση των Περιπρές είναι έτοιμο να δώσει κιτάλι στο πέναλτι και τον Γιώργο Ζαγόρα. Μαζί θα τα πούμε την Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Όσο ποδόσφαιρα και έχει να δείτε, δείτε. Τίποτα, τώρα μπάλα είναι στις κάλπες. Καλή ψήφο, καλό βόλι. Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.